την προηγούμενη εβδομάδα είχα αφήσει μετέωρη την απάντηση στο μεγάλο ερωτηματικό το οποίο θέτει το 1976 ένα άρθρο του τέως Τούρκου Πρωθυπουργού Σουάτ Χαϊρί Ούργιουπλου δημοσιευμένο στη Μιλιέτ. Σύμφωνα προς το άρθρο αυτό, κατά την πρωθυπουργία του εν λόγω Τούρκου δημοσίου ανδρός υπήρξε ένα σημείωμα άκρος απόρριτο από τον τότε πρέσβη του Λούι, ο οποίος ανέφερε πως από εξουδετερωμένο άτομο εκ μέρους της ελληνικής κυβερνήσεως υπήρχε η πρόταση να παραχωρηθεί στην Τουρκία ένας αριθμός νησιών του Αιγαίου έναντι της τουρκικής συγκατάθεσης να πραγματοποιηθεί η ένωση της Μεγαλονήσου με την Ελλάδα. Αυτό το άρθρο το ανέσυρε από την αφάνεια τον τελευταίο μήνα ο αγαπητός φίλος και πολύ γνωστός δημοσιογράφος ο Βίκτορας Ονέτας, ο οποίος και προείδρευε σε ένα πάνελ που οργάνωσε, θα το λέμε πολύ απλά, η ομάδα των Ελλήνων Σοσιαλιστών, δηλαδή του και η ομάδα του Παντελή του Οικονόμου από το Πασό και του Νευτέρη του Βερυβάκη σε μια κοινή έτσι εκδήλωση. Εκεί λοιπόν ο Βίκτορας Ονέτας ανέσυρε αυτό το άρθρο και διερωτήθη ποιος να είναι ο πολιτικός ο οποίος να έχει προτείνει αυτήν την ανταλλαγή ερήμη του ελληνικού λαού. Πώς δηλαδή πίσω από τις πλάτες του ελληνικού λαού διαπραγματευόταν αυτός που διαπραγματευόταν την παραχώρηση ελληνικού εδάφους έστω και έναντι της ένωσης της Κύπρου με την Ελλάδα. Ο Σουάτ Χαϊρί Ούργιουπλου, ο Τούρκος λοιπόν πρωθυπουργός, συνέπεσε να ασκεί τα καθήκοντά του τα πρωθυπουργικά όταν στην Ελλάδα υπήρξε το καθεστώς της λεγόμενης αποστασίας. Και είχαμε πει την προηγούμενη εβδομάδα επίσης ότι αυτό το άρθρο το είχαμε συζητήσει όταν ήταν στη ζωή ο Γεώργιος Μαύρος με τον Γεώργιο Μαύρο, και επειδή ο Γεώργιος Μαύρος ήταν έτσι ό,τι αξιοπερίεργο ήθελε να το διαλευκάνει με μια κάποια δόση έτσι δεντεκτιβίστικης και περισσότερο και λιγότερο κουτσομπολίστικης διάθεσης, είχαν αναφερθεί πολλά ονόματα. Εγώ προσωπικά την εποχή εκείνη, όπως ανέφερα και την προηγούμενη εβδομάδα, επειδή συνδεόμουν φιλικά με τον αείμνηστο επίσης Στέφανο Στεφανόπουλο, ο οποίος κρεμάτισε και πρωθυπουργός την εποχή εκείνη, θεώρησα καθήκον μου να το βολιδοσκοπήσω, να μπορέσω να αποσπάσω μια σχετική πληροφορία. Διαπίστωσα λοιπόν ότι ειλικρινέστατα ο πρωθυπουργός της εποχής εκείνης, ο συγκεκριμένος πρωθυπουργός, δεν είχε ιδέα. Πραγματικά δεν είχε ιδέα. Ειλικρινέστατα. Και νομίζω ότι ήταν και αμοιβαία αυτή η εκτίμηση και εκείνος με αγαπούσε, αλλά και εγώ τον εκτιμούσα βαθύτατα. Λοιπόν, τότε
στα διάφορα αυτά πηγαδάκια που γινόταν στο γραφείο του Γεωργίου Μαύρου, ρίχτηκε η ιδέα μήπως είναι ο διευθυντής του διπλωματικού γραφείου του Πρωθυπουργού, του τότε Πρωθυπουργού, δηλαδή του Στεφανόπουλου, ο πρέσβης, μετέπειτα ο πρέσβης Τζον Σωσίδης. Εδώ λοιπόν σταματάει η πρώτη πράξη του έργου. Πέρασαν χρόνια από τότε. Πολλά χρόνια. Δεν είχα δώσει συνέχεια στο άρθρο, το είχα ενταφιάσει στο αρχείο μου μαζί με πολλά άλλα έγγραφα και άρθρα και σχεδόν είχα πάψει να το θυμάμαι. Οπότε με την πάροδο του χρόνου ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης ως ηγέτης πια της δεξιάς, της συντηρητικής παράταξης, ως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας με τις εκλογές έχει γίνει, δηλαδή με βάση την διαδικασία, την δημοκρατική διαδικασία, στηριζόμενος σε μία ψήφο του βουλευτή της Διανά, του Κατσίκη, έγινε πρωθυπουργός. Τώρα θα μου επιτρέψετε, και δεν θέλω να στεναχωρηθεί και ο πρόεδρος ο Μητσοτάκης, αλλά δεν νομίζω ότι στεναχωριέται, γιατί δεν ιδρώνεται αυτή του ο συνεγνωστόν, θα σας μεταφέρω μέχρι την τελευταία, έτσι θα προσπαθήσω, λεπτομέρεια την στιγμή που παρακολουθούσαμε τα εκλογικά αποτελέσματα από την τηλεόραση στο σπίτι του Γιάννη του Ζήγδη. Ο Γιάννης ο Ζήγδης ήταν στη ζωή τότε. Λοιπόν, και κοίταζε λοιπόν ο Γιάννης ο Ζήγδης, ο οποίος είχε προσβληθεί, όπως θα ξέρουν αρκετοί, και από τον Πάρκινσον και έτρεμε να πούμε και παρακολουθούσε και έβλεπε τα αποτελέσματα τα οποία έφεραν τη Νέα Δημοκρατία ως επικρατέστερο κόμμα. Και ήταν βεβαίως το ερώτημα εάν τυχόν σχηματίζει, δεν σχηματίζει κυβέρνηση. Εγώ λοιπόν έλεγα, φαίνεται, κάποια εφιολογήματα, και έλεγα αφού έγινε ο Ανδρέας, γιατί να μην γίνει και ο Μητσοτάκης, ο οποίος το δικαιούται. Άλλωστε αυτός ήταν ο μνηστήρας στην παράταξη, αν το είδατε, αν το ξέρατε. Καλά, βέβαια αυτό ήθελα να μην το ακούει ο Γιάννης Ζήγδης, αλλά εν πάση περιπτώσει φαίνεται μέσα σε αυτά τα εφιολογήματα πολύ σοβαρά, ξέρω, γίνει το σοβαρό ύφος, γυρνάει στη γυναίκα μου και της λέει πες του μια κουβέντα, διότι όλες οι στιγμές δεν είναι οι ίδιες. Εδώ είναι πολύ σοβαρή η κατάσταση. Κινδυνεύει η Ελλάδα. Ξέρετε τι θα πει να γίνει ο Μητσοτάκης πρωθυπουργός της Ελλάδος. Κινδυνεύει η Ελλάδα. Αυτό δεν θα το ξεχάσω ποτέ, και μάλιστα ήταν το σοβαροφανές, έτσι, και έντρομο ύφος του Γιάννη το Ζήγδη. Αυτό για τους πολιτικούς ιστορικούς είναι μια υπεύθυνη μαρτυρία.